Την απόσυρση του νομοσχεδίου και του προσχεδίου κανονισμών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων απαιτούν η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το Τέρας Ήπρια και το Bird Life Cyprus. Γιατί, όπως υποστηρίζουν, οι αναπτύξεις μπορούν να επιφέρουν τις πιο σοβαρές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη φύση. Και την ίδια ώρα καταγγέλνουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστική διαβούλευση. Ο Τάσος Σαλής, συντονιστής εκστρατιών του Bird Life, είναι μαζί μας μέσω Skype. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σαλή. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κυρία Σάιβε, και στους ακροάτες. Λοιπόν, να πούμε ότι το πλαίσιο για τις επενδύσεις που έχει να κάνει και μετά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που θα διευκόλυνε και είναι το θέμα του one-stop shop, να γίνεται η επένδυση, να μην χρειάζονται άδειες κλπ. Είχε έναν άλλο σκοπό να καλύψει. Αυτό που βεβαίως που έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη είναι οι άδειες που πρέπει να δίνονται. Μπορεί να δίνονται γρηγορότερα, να μην χρονίζει ένα ζήτημα, αλλά πρέπει να δίνεται ο χρόνος ο απαιτούμενος και ας επισπευθεί. Γιατί το θέμα μας δεν είναι να χρονίζει στην έρευνα και μελέτη. Για να γίνει μια επένδυση σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλοντα χώρο, θα πρέπει να συνάδει και με το στάτους εκείνου του χώρου περιβαλλοντικά. Αν είναι natura, αν πλησιάζει σε natura. Αυτό φαντάζομαι είναι το μείζον ζήτημα για σας. Ναι, μεν επενδύσεις, αλλά το θέμα είναι και πώς. Θα παίρνουμε είδηση ή θα είναι το ίδιο μοτίβο με τις θαλασσινές πηλιές. Ξαφνικά φυτρώνουν και μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακριβώς. Ευχαριστώ για την εισάγωγή σας. Θα είναι όπως τις θαλασσινές πηλιές, αλλά και χειρότερα θεωρούμε εμείς. Μπροστά μας έχουμε μια αγκάγιστο προτινόμενο νομοσχέδιο, όπου ουσιαστικά, όπως λέει και στον τίτλο του, πρόκειται περί διευκόλυσης των επενδύσεων νόμος του 2019. Άρα προσπαθούμε να διευκολύνουμε μέσω ταχείας αδειοδότησης μεγάλης κλίμακας στρατηγικές επενδύσεις, εις βάρος όμως του φυσικού περιβάλλοντος. Yeah. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν μελετήσει κάποιος το νομοσχέδιο, θα δει ότι εισάγονται μια σωρία από προβληματικές πρόνοιες. Μεταξύ αυτών, υπερβολικές εξουσίες σε υπουργών και υπουργικό συμβούλιο. Ασαφή και γενικά κριτήρια για το τι είναι μια στρατηγική επένδυση. Ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα του ενός έτους για να αδειοδοτείται μια επένδυση. Υπονόμευση της διαδικασίας της ορθής αξιολόγησης, της περιβαλλοντικής αξιολόγησης πάντα μιλούμε, δυνατότητα ανέρεσης ακόμα και της περιβαλλοντικής νομοδότησης. Με άλλα λόγια, αν η περιβαλλοντική αρχή έρθει και πει όχι, δεν μπορεί να περάσει αυτόν τον έργο, δίνεται η δυνατότητα να αναιρείται η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων πολλών προνοιών. Άρα γι' αυτό είμαστε ανήσυχοι. Κύριε Σαλή, να ρωτήσω κάτι. Σε ένα κανονικό κράτος, όπου ισχύουν οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, εκεί όπου υπάρχει ένα καθεστώς σε μια περιοχή, ισχύει και εφαρμόζεται. Αν έχουμε μια επένδυση που θέλει μια ανάπτυξη σε μια περιοχή, ένας χρόνος για να πάρει τις άδειες περιβαλλοντικές, πολεοδομικές ή άλλος πώς. Επαναλαμβάνω, αν είμαστε σε ένα κανονικό κράτος, θα ήταν αυτόματο αν επιτρέπεται ή όχι να γίνει κάτι σε μια περιοχή. Σωστά, δεν θα χρειαζόταν μια περιβαλλοντική μελέτη. Έπρεπε ήδη να υπάρχουν ανά περιοχή. Τι επιτρέπεται και πού. Σίγουρα, αλλά ένας επενδυτής δικαιούται να φέρει ένα πρόγραμμα. Μια ανησύγηση για μια επένδυση. Ναι, αλλά να το φέρει το πρόγραμμα να το καθίσει κάπου που μπορεί. Αυτό λέω. Ή πάμε, είναι η λογική των παρεκκλήσεων. Όχι, αυτή δεν είναι η λογική των παρεκκλήσεων, ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σίγουρα θα ήταν ορθόν, και δεν είναι το γεγονός ότι η υφιστάμενη διαδικασία είναι προβληματική, γιατί σίγουρα οι επενδυτές έχει δημιουργηθεί αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις στην υφιστάμενη διαδικασία. Αυτό, δεν είναι η υφιστάμενη διαδικασία χρονοβόρα. Είναι οι μελέτες οι οποίες κατατίθενται από τους επενδυτές, οι οποίοι είναι τόσο ενελλειπείς, που πολλές φορές η Επιτροπή που τις αξιολογά ζητά συμπληρωματικά στοιχεία. Και για μας παραμένει και ένα ευρύτερο θέμα, είναι για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι το πρόβλημα που έχουμε τώρα στην Κύπρο είναι η υπερβολική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να ρυθμιστεί και να την περιορίσουμε. Μάλιστα τα τελευταία 20 χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2018, η Κύπρος μαζί με μια άλλη χώρα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά σφράγισης εδάφους. 6,5% του εδάφους μας έχει σφραγιστεί. Κατάλληλη σφράγιση είναι τέτοιμα. Ακριβώς. Μιλούμε για τεράστια ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να περιοριστεί. Να πούμε ότι
Τα παραδείγματα που έχουμε ήδη από μεγάλες αναπτύξεις, που πολλές φορές μπαίνουν σφήνα σε περιοχές προστατευόμενες, είναι πάμπολα. Όπως αναφέρεται στις θαλασσινές πηγές, αλλά και όλα τα άλλα. Φανταστείτε τώρα να περάσει ένα νομοσχέδιο όπου θα μπορούν να αναιρούν τους όρους της περιβαλλοντικής αρχής. Με άλλα λόγια, μέχρι και υπάρχει μια πρόνοια που λέει ότι μέσα της εξουσίας του Υπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου, αν θεωρούν ότι για μια αρχή, περιβαλλοντική αρχή παραδείγματος χάρη, έχει βάλει όρους οι οποίοι είναι δυσανάλογοι, υπερβολικοί ή και αχρίαστοι, θα μπορούν να ετοιμάζουν μια έκθεση και να ζητούν από αυτή την αρχή, την περιβαλλοντική, να αναθεωρήσει την απόφαση. Ναι, κύριε Σαλή, να πούμε βεβαίως ότι τώρα αυτό που συμβαίνει είναι έχουμε και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουμε και αρμόδιες υπηρεσίες που είναι μάλλον συμβουλευτικού ως ο χαρακτήρας του, αν θέλει ή όχι ο αρμόδιος υπουργός να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη τους, επίσης μπορεί να την αλλάξει κιόλας. Αυτό είναι το σκηνικό σήμερα. Αυτό που γίνεται τώρα ουσιαστικά με αυτό το θεσμικό πλαίσιο νομοσχέδιο και κανονισμοί για τις επενδύσεις είναι ό,τι συμβαίνει ούτως ή άλλως να επισπεύδεται. Σωστά, για να καταλάβω το τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο, όχι, προβλέπει κάτι περισσότερο. Γιατί δεν έρχεται και λέει και αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές οδηγίες, ακόμα και σε ίδιες τις γνωματεύσεις της νομικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί η αρμόδια υπηρεσία για να γνωματεύσει για τα περιβαλλοντικά θέματα είναι ο τμήμας περιβάλλοντος. Ναι. Δεν μπορεί τώρα μέσω ενός άλλου νομοσχεδίου να έρχεται και να μπαίνει σφήνα και να λέει ότι μπορούν να μπουν πρόνοιες για να θεωρούν τις απόψεις του καθήλυν αρμόδιου τμήματος. Μάλιστα και η νομική υπηρεσία μας το 2015 είχε πει ότι για τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Εδώ με το νομοσχέδιο πάει στο εσωτερικό, στο τμήμα πολεοδομίας, πού? Ακριβώς, το τμήμα πολεοδομίας είναι αυτό που ετοίμασε αυτόν το. Άρα είναι κάτι αντίστοιχο με το τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ. Άλλο είναι από το τμήμα περιβάλλοντος, άλλο από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε κάθε περίπτωση. Άρα, κύριε Σαλή, καταλήγοντας, αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι και να περάσει αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να καταγγελθεί γιατί αντιβαίνει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο Δίκαιο. Άρα, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση, αν θα αποσυρθεί, αν θα γίνει περαιτέρω διαβούλευση. Αλλά σε περίπτωση ψήφισης του, διότι υπάρχει ακόμα και ο σκόπελος, αν το επιθυμούν οι βουλευτές, στις Βουλές, δηλαδή να καταψηφιστεί. Αν όχι, όμως, τι θα κάνετε ως περιβαλλοντικές οργανώσεις? Σίγουρα εμείς θα το πολεμήσουμε μέχρι που γίνεται κατά τη διάρκεια που τώρα συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Γιατί, όπως είπατε, αντιβαίνει και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, αντιβαίνει και στις διαδικασίες που ήδη υφίστανται, γιατί έρχεται και μπαίνει η πολεοδομική νομοθεσία υπεράνω των περιβαλλοντικών, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ είναι το αντίθετο. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκρούσει τον κόδωνα, μας έχει προειδοποιήσει γιατί κάποιες φορές η διαδικασία μας δεν είναι ορθές. Αν περάσει αυτό, ουσιαστικά θα συγκρίνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αλλά ναι, όπως είπατε, εμείς ζητούμε πλέον την απόσυρση αυτού του κάχιστου νομοσχεδίου και ελπίζουμε το ελάχιστο που θα πρέπει να γίνει, αν δεν αποσυρθεί από τη συζήτηση, είναι να πάει πίσω για να γίνει μια σωστή ολοκληρωμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί μόνο με επιχειρηματικούς φορείς είχε γίνει διαβούλευση. Και γι' αυτό έχει καταλήξει και είναι τόσο κάκιστο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαλή. Καλή συνέχεια να έχετε.